Μια ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία, αποκάλυψε ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στα εγκαίνια της 4ης Εμποριοβιοτεχνικής Έκθεσης Πιέρειας. Όπως είπε, σε λίγες ημέρες οι εκπρόσωποι του θεσμού, που στηρίζεται από πολλούς φορείς της Πιερίας, του Σχολείου Ολύμπου Πιερίων, θα βρεθούν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Θα έχουν έτσι την ευκαιρία να ενημερώσουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο για το φιλόδοξο σχεδιασμό τους. Λίγο πριν κλείσω, οφείλω να αναφερθώ σε μια ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη, για την οποία έχουν ενημερωθεί οι θεσμικοί φορείς της Πιερίας. Την Τετάρτη το πρωί, την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στις 11 η ώρα, στη Βουλή, στην αίθουσα Γερουσίας, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων θα βρεθεί στην ευχάριστη θέση να ενημερωθεί από τους θεσμικούς φορείς της Πιερίας, από όλους τους αρμόδιους, για μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που ξεκινάει. Ξεκινάει η προσπάθεια για τη δημιουργία του Σχολείου Ολύμπου, του Πανεπιστήμιου της Μυθολογίας. Είναι μια πρωτοβουλία δική σας, είναι μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιάσει η πιερική κοινωνία και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είχαμε την ευχάριστη αυτή εξέλιξη, ότι την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί επισήμως η θαυμαστή αυτή πρωτοβουλία στη Βουλή των